Στην περιοχή του Παλαιοχωρίου Καβάλα, στο σημείο της συντριβής, βρίσκεται ο Μίλτος Σακελάρης. Να μας δώσεις, Μίλτο, όλες τις τελευταίες πληροφορίες αλλά και τις εκτιμήσεις των ειδικών για τα αίτια της συντριβής. Πριν από λίγο, Λένα, να πούμε πως πέρασε από αυτό το σημείο που βλέπετε πίσω μου ο ειδικός λόγος αντιμετώπισης βιολογικής, χημικής και πυρηνικής άμυνας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ήταν συνολικά 14 άτομα σε 3 διαφορετικά στρατιωτικά οχήματα. Είναι μέσα αυτή τη στιγμή στο σημείο της συντριβής και περιμένουμε φυσικά εντός της επόμενης μίας ώρας ή εντός των επόμενων ωρών κάποια πρώτα αποτελέσματα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή, μετά και τις αναφορές για την λευκή επικίνδυνη ουσία την οποία είδαν οι πυροσβέστες στο συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον για την ώρα οι αρχές, λένε, φαίνεται πως είναι καθησυχαστικές από την ανακοίνωση, από το μήνυμα το οποίο έστειλε η εταιρεία στις ελληνικές αρχές, το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης, λέγοντας, όπως ακούσαμε και στο βίντεο του Τίμου Παπαδόπουλου, πως στο εσωτερικό του Αντόνοφ, το οποίο έπεσε χθες το βράδυ εδώ, υπήρχαν βλήματα και φωτιστικά βλήματα διαφορετικού τύπου, κάτι το οποίο δείχνει πως δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τουλάχιστον για την ώρα. Θα το δούμε βέβαια αυτό τις επόμενες ώρες. Βρίσκονται εδώ εκτός από το κλιμάκιο του στρατού και άνδρες της ΕΜΑΚ από δύο διαφορετικές ομάδες και αναμένεται όταν ολοκληρώσουν την έρευνά τους οι αρχές να μπουν στο σημείο όπου συνετρίβει το αεροσκάφος και να δουν για τις σωρούς των άτυχων ανδρών οι οποίοι ήταν στο Αντόνοφ, να περισυλλέξουν τις σωρούς και να τις μεταφέρουν. Και αυτό αναμένεται να γίνει σήμερα, αν όλα πάνε πάντοτε καλά, με βάση τον έλεγχο που θα διενεργήσει ο ειδικός λόγος του στρατού. Τουλάχιστον για την ώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην πτώση του αεροσκάφους. Φαίνεται πως είχε πιάσει φωτιά στον έναν κινητήρα. Φαίνεται πως ο πιλότος είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με όλους τους αρμοδίους και να προσγειώσει το αεροπλάνο. Ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πάντως, να πούμε πως οι κάτοικοι εδώ είναι αναστατωμένοι. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, έχουν γίνει αναφορές για κάψιμο στα χείλη ορισμένων πυρεσβεστών. Μάλιστα, δύο εξ αυτών οδηγήθηκαν και στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με πληροφορίες. Και να πούμε, Λένα, πως το σημείο παραμένει αποκλεισμένο. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να προσεγγίσει το σημείο της συντριβής και φυσικά να πούμε πως έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία σε ένα διαφορετικό δρόμο από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Δεν μπορούν να πλησιάζουν δηλαδή και οι αγρότες της περιοχής, οι οποίοι έχουν χωράφια αρκετά κοντά. Επίσης είναι και κλιμάκια του στρατού εδώ από το λιτόχωρο, όπως επίσης και από την Δράμα, ενώ αναμένονται και κλιμάκια από την Αλεξανδρούπολη. Αποκλεισμένη ευρύτερη περιοχή, Μίλτο, και περιμένουμε το αποτέλεσμα, το πόρισμα από τον ειδικό λόγο στρατού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Χρήστος Χατζημίσης από πολύ νωρίς το πρωί καταγράφει το ρεπορτάζ αλλά και τις αντιδράσεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Αντιφιλίππων. Χρήστο. Ναι, ήταν μια εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους εδώ της ευρύτερης περιοχής και κυρίως των χωριών Αντιφίλιππη και Παλαιοχώρη. Θα πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι κάτοικοι των περιοχών αυτών είδαν όλη την εικόνα με το αεροσκάφος να φλέγεται και να πέφτει φλεγόμενο στο έδαφος και να συντρίβεται και την φωτιά, τις εκρήξεις που ακολούθησαν. Οπωσδήποτε ανησύχησαν πάρα πολύ, όπως μας είπαν, διότι ήταν πολλές οι εκρήξεις, ήταν μεγάλες οι φωτιές που έβλεπαν. Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε θα μπορείτε να δείτε, θα μας δείξει τώρα ο Αποστόλης ο Τσινάρης στην εικόνα, περίπου εκεί που μας δείχνει είναι το σημείο της συντριβής του αεροσκάφους. Καταλαβαίνετε ότι από την ευρύτερη περιοχή μπορούσαν να δουν τις φλόγες και να καταλάβουν ότι κάτι κακό είχε συμβεί. Να σας πω βεβαίως ότι υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, καθώς το αεροσκάφος, καθώς έπεφτε, παρέσυρε ηλεκτρικά καλώδια και κολόνες, οι οποίες πήραν και φωτιά στην συνέχεια και είχαμε αμέσως blackout στην περιοχή. Τα προβλήματα αυτά αποκαταστάθηκαν νωρίς τα ξημερώματα σήμερα το πρωί, ενώ υπήρξαν και προβλήματα με υδροδότηση, κυρίως σε σπίτια τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους. Σε κάποιες περιοχές έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα προβλήματα αυτά. Παραμένουν πολύ λίγα σε κάποια μετρημένα σπίτια, όπως μας είπαν οι κάτοικοι εδώ του χωριού, Λένα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Χρήστο. Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι.